Techblog.gr είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Honor ATEX σε αυτό το απίθανο κόκκινο χρώμα. ATEX λοιπόν ανακοινώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στην Πράγα Ήμουνα εκεί για να το δω πρώτος από κοντά, το έχω φέρει Ελλάδα, το δουλεύω αυτές τις ημέρες σαν βασικό μου κινητό τηλέφωνο και μέσα από αυτό το βίντεο, το hands-on βίντεο θα σας παρουσιάσω τι καλό και τι τυχόν όχι κάνει αυτή η συσκευή η οποία έχει πάρα πολύ δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμή 299 ευρώ. Έχουμε οθόνη 6,5 inch, επεξεργαστή high silicon Kirin 710, 4 GB μνήμη RAM, 128 GB ενσωματωμένη μνήμη, δέχεται κάρτες μνήμης microSD, είναι δίκαρτο, dual camera 20 και 2 MP πίσω, selfie camera 16 MP, τρέχει Android Oreo 8.1, το EMUI 8.2 και ενσωματώνει μπαταρία με χωρητικότητα 3750 Amper. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands -on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Honor 8X σε αυτό το κόκκινο χρώμα, πραγματικά ένα υπέροχο κόκκινο χρώμα, είτε είστε υποστηρίζετε την ομάδα του Ολυμπιακού είτε όχι. Καλά πιστεύω ότι κάποιοι ορισμένοι φανατικοί οπαδοί του Ολυμπιακού σίγουρα θα πάνε να το κοιτάξουν. Δυστυχώς θέλω να σας πω ότι δεν θα έρθει το συγκεκριμένο χρώμα επίσημα στην Ελλάδα. Ε, δεν το γνώριζα αυτό όταν ε, παρουσιάστηκε η συσκευή στην πράγα και είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε μπλε, κόκκινο ή μαύρο. Εμένα μου χτύπησε πάρα πάρα πολύ όμορφα το κόκκινο και ζήτησα εκεί, φεύγοντας όταν μας έδωσαν σε, ε, από ένα στον κάθε ένα μας, ε, ζήτησα το κόκκινο χρώμα. Μαθαίνω όμως ότι το Honor 8 το οποίο έχει αποκλειστικά το δίκτυο καταστημάτων γερμανός με τιμή 299 ευρώ, εκεί θα έρθει μόνο σε μαύρο και μπλε χρώμα. Anyway, εγώ έχω το κόκκινο, ελπίζω να μην σπείρω ζυζάνια σε... στην Honor τώρα και σε όσους φίλους βλέπουν το hands και παίρνουν τηλέφωνα και ζητάνε το κόκκινο. Είναι ένα από τα πιο όμορφα κόκκινα χρώματα που έχω δει και δείτε εδώ πέρα την διαφορά Άμα το πιάσει καλύτερα η κάμερα, υπάρχει αυτή η διχρωμία, η οποία υπάρχει και στο μαύρο χρώμα και στο μπλε. Αυτό εδώ πέρα έτσι το ξεχωρίζει σε φάση οριζόντιο σαν κάμερα phone, ας πούμε, σαν κινητό τηλέφωνο, σαν... ναι, σαν φωτογραφικό κινητό. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πίσω αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μιας και βρίσκομαι εδώ πίσω να πω και για την διπλή κάμερα, dual camera λοιπόν, με AI σημαντικό αυτό. Ένα AI που ξεκίνησε από τα Huawei smartphones, είναι και στα Honor πια. αναγνωρίζει το, το, κινητό τις συνθήκες φωτογράφησης και παραμετροποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις για να τραβάτε τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες. Αν θέλετε βέβαια το απενεργοποιείτε και υπάρχουν και οι λειτουργίες Pro, αλλά το AI κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά τις περισσότερες φορές. Διπλή κάμερα λοιπόν, η μία 20 MP με f1.8, η άλλη, ένα, η άλλη 2 MP, βλέπουμε και το LED flash, δεν το βλέπω να είναι διπλό, OLED Flash λοιπόν. Κατασκευή από αλουμίνιο περιμετρικά. Κάτι το οποίο, εντάξει, κάποιο θα έλεγε μα γιατί? Είναι η υποδοχή σύνδεσης η οποία δεν είναι USB Type-C όπως θα θέλαμε και ψάχνουμε να είναι από εδώ και πέρα στα περισσότερα κινητά. Είναι το σταντάρ στα Android smartphones, με και τα iPhone παραμένουν στο lighting connector. Έχουμε όμως έξοδο ε, ακουστικών. Εδώ βρίσκεται το μεγάφωνο, power button συμπλήν ήχου. Ε, αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι το μικρόφωνο. Notes πάνω. Βλέπουμε και στη μέση το μεγαφωνάκι. Δεν έχει στεροφωνικά ηχεία. Το ήχο, ο ήχος βγαίνει μόνο από εδώ κάτω. Συγγνώμη και για το δάχτυλο εδώ. Έχω κοπεί. Ε, σένσορας λοιπόν για που βλέπει πόσο κοντά βρίσκεται το κινητό στη, στο κεφάλι μας για να, σβ, να, να, να σβήνει η οθόνη. Μεγάφωνο, selfie κάμερα 16MP, ε, λειτουργικό σύστημα Android, όρεο ε, 8.1, πάμε και μέσα στις ρυθμίσεις και EMUI ε, 8.2. Να και η κωδική ονομασία της συσκευής, ε, JSN L21, δίκαρτο με 4GB μνήμη RAM και 128GB ενσωματωμένη μνήμη. Ανάλυση οθόνης 6,5 Ιντσών, 2440x1080 pixels και... Αυτά σε ό,τι αφορά τα ε, τεχνικά χαρακτηριστικά τη συσκευή, να πω επίση, μάλλον ότι να προσθέσω ότι έχει και face unlock εκτό από το δακτυλικό αποτύπωμα. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα που ξεκλειδώνει πραγματικά πολύ, πολύ γρήγορα και χωρί σύρσιμο ή κάτι άλλο στην οθόνη. Με το που πατάς το δάχτυλο, ξεκλειδώνει το ίδιο και το, η αναγνώριση προσώπου, όχι, όχι τάχιστα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μιλάμε τώρα για κλάσματα του δευτερολέπτου. Βλέπετε ότι η συσκευή έρχεται με ζελατίνα κολλημένη πάνω, δεν την έχω βγάλει. Είναι μια πρώτη προστασία που μπορείτε να έχετε στο κινητό σας και σε κάθε περίπτωση ε, δεν, χρειάζεται κιόλας να... δεν χρειάζεται να βάλετε κάποιο τζαμάκι ή κάτι άλλο. Αν θέλετε μπορείτε να τη βγάλετε. Να σα πω επίση ότι μέσα στη συσκευασία, τουλάχιστον αυτή που μα δώσαν στην Πράγα. έτσι Γιατί πολλέ φορέ τυχαίνει ε, συσκευέ που έχω στα χέρια μου για δοκιμή λίγο πριν κυκλοφορήσουν ή άμα μου έχουν έρθει από το εξωτερικό, τα περιεχόμενα να είναι διαφορετικά. Ε, τις, τα περιεχόμενα τη συσκευασία διαφορετικά από αυτά που πολλούνται Ελλάδα. Πάντω, εγώ αυτό που έχω στα χέρια μου έχει και μια θήκη σιλικόνη. Άρα, θήκη σιλικόνη και ε, ζελατίνα μπροστά γλιτώνεται κάποια πρώτα έξοδα για να αγοράσετε ε, αξεσουάρ προστασίας και μέσα επίσης εδώ ήταν η θήκη σιλικόνης έτσι και ένα γρήγορο unboxing βρήκα αυτόν τον φορτιστή έτσι και το καλώδιο USB σε micro USB ακουστικά δεν είχε μέσα η μπαταρία είναι 3700 mAh όπως σας είπα δείτε το και με, το... με τη θήκη οκ okay. ε, Συνεχίζετε πιστεύω να ψαρώνετε σε αυτό το, με αυτό το κόκκινο χρώμα, Okay, βγάζω τη θήκη λοιπόν για να το δούμε λίγο καλύτερα. Γενικά θέλω να σας πω ότι η, Honor, η Honor έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά με το Honor ATEX. Και ξέρετε, όλε αυτέ οι φανφάρε που συνήθω ακούμε στι επίσημε πρεμιέρε των κινητών στο εξωτερικό για το καλύτερο smartphone που φτιάξαμε, ε, καταπληκτικό, τέλειο κτλ, κτλ. Τα ακούω, συγγνώμη για την αργό, τα ακούω βερεσέ, μια και έχω χορτάσει επί τόσα χρόνια. Ε, εδώ πέρα, πραγματικά παιδιά, έχουμε μια συσκευή στα 299 ευρώ, τα οποία 299 ευρώ αξίζει μέχρι και το τελευταίο cents γρήγορα γρήγορα, αν και προχωράω και θα έπρεπε να πάω στον επίλογο να τα πω αυτό, αλλά θέλω να σας το πω εδώ, η συγκεκριμένη συσκευή της Honor είναι στάνταρ και ε, άνετα ε, μπορεί να πάρει την, ε, το χαρακτηρισμό ε, ότι είναι ένα Xiaomi smartphone. Με ποια έννοια? Με την έννοια που, μας έχει, που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, τη Xiaomi να δίνει ε, ποιοτικέ συσκευέ σε χαμηλή κατηγορία τιμή. Ναι, το Honor ATX έχει καλά τεχνικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τα χαρτιά, ε, μια καλή τιμή στα τρία και τα κάνει όλα τα πράγματα, ή τουλάχιστον τα περισσότερα, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εν ολίγεις, και σαν να πηγαίναμε κατευθείαν στον επίλογο, το Honor, X, το Honor 8X αξίζει τα χρήματά του και είναι μια, best, μια μάλλον value for money συσκευή, την οποία σας προτείνω να πάτε να δείτε. Και αυτό που είπα νωρίτερα για τις Xiaomi, είναι αυτό που εξήγησα, ότι στο μυαλό μας τα Xiaomi είναι καλά κινητά, με πλούσια specs σε χαμηλή κατηγορία τιμή. Εδώ σκεφτείτε ότι μπήκα στο MI Store τη InfoQuest και είδα το Redmi Note 6 Pro στα 289. E, 290 ευρώ δηλαδή, άρα στην τιμή του ATEX εκείνο έχει 6,25 ίντσες οθόνη, αυτό έχει 6,5. Δεν κάνω σύγκριση τώρα, δεν ξέρω ποιον καλύτερο, δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου το Note Redmi Note X, αλλά σας λέω ότι το αντίστοιχο για σε αυτά τα λεφτά έχει μικρότερη οθόνη, έχει τον Snapdragon 636, 4 GB μνήμη RAM επίση και 64 ενσωματωμένη, ενώ αυτό έχει 128. Βέβαια, εκείνο έχει διπλή selfie κάμερα, ενώ το a έχει μπροστινή, θα ήταν μια ωραία κόντρα να τα βάλουμε γύρω γύρω, αλλά βάλτε το στο μυαλό σας και το συγκρίνω μόνο και μόνο για να σας πω ότι αν εκείνο το Xiaomi κάνει σε εκείνα τα χρήματα, ένα Xiaomi το οποίο όπως είπαμε σαν εταιρεία τιμάει, έχει χαμηλές τιμές με καλά specs, τουλάχιστον στα χαρτιά γιατί ορισμένες φορές τα Xiaomi δεν μου αρέσανε και έχω κατηγορηθεί και εδώ από τα βίντεο ότι δεν τα πάω, όχι τα πάω, πάω όποια μοντέλα είναι καλά και ενδιαφέροντα. Δεν πάω έτσι με το σειρμό ότι επειδή είναι για όμοι, μου κάνει τη χάρη να μου δώσει καλό τηλέφωνο φτηνά. Όχι. Κλείνω εδώ πέρα αυτή την ε, παρένθεση. Μπαίνω μέσα στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, μάλλον στο μενού για να δούμε. Να πούμε ότι ε, κατά την παρουσίαση, εδώ πέρα μας έδωσε και. Μια, ε, μας έδωσε μια πληροφορία η Honor ότι ε, η οθόνη του, τουλάχιστον όταν το βάζουμε για να μην, για, για τα μάτια, δηλαδή να, να φεύγει το μπλέδισμα, ε, έχει πάρει certification από το γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων TUV, οπότε η οθόνη ε, είναι είτε με, το, με την προστασία ματιών είτε όχι. Έχει μια, ένα καλό φως και χαμηλή, χαμηλό το μπλε τόνο, χρωματικό τόνο, ώστε τα μάτια να μην κουράζονται. Βλέπουμε και την ανάλυση εδώ. Αυτή είναι η μέγιστη. Έχουμε και την HD. Έχουμε και επιλογή για έξυπνη ανάλυση ώστε να ώστε να, αναλόγως να, για να μην καίει η μπαταρία κάποιες φορές που δεν χρειάζεται να μειώνεται αυτόματα η ανάλυση της οθόνης και το notch πάνω για, ποιο, για όποιους ε, τους ενοχλεί μπορείτε να το απομονώσετε μα, βάζω, ρίχνοντας μαύρο χρώμα γύρω γύρω και βλέποντας ρίξτε μια ματιά εδώ πέρα στο notch δεν ξέρω αν φαίνεται θα, το, θα κάνω έτσι ένα ωραίο κοντινό εδώ πέρα. Λιγάκι μου φαίνεται ότι τουλάχιστον στη συσκευή που έχω εγώ στα χέρια μου, λίγο σαν να υπάρχει ένα leak φωτός γύρω-γύρω από το notch. Δηλαδή, μπορείτε να το δείτε άμα βάλω και αυτό. Ρίξτε μια ματιά εδώ πέρα ότι φεύγει λίγο χρώμα μέσα στο μπλε. Μπορείτε να το δείτε. Νομίζω εδώ φαίνεται καλύτερα, ναι. Ας βγάλω και το notch. Δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρο, σαν να λίγο έχει τρέξει το χρώμα, το μαύρο, Γύρω-γύρω από το Notch. Μια, ε, μια αίσθηση, οποία αν ισχύει και σε άλλες συσκευές, εντάξει, έτσι μειώνει κατά κάποιο τρόπο έναν premium χαρακτήρα που θέλει να έχει και στοχεύει σε αυτόν τον ORAITAX ταυτόχρονα με την ε, καλή του. Τιμή. Καλή τιμή, 3 για όποιον έχει να τα δώσει, έτσι. Γιατί ακούω πολλούς που δίνεται εκεί στα 150 έως 150 ευρώ έως 200 το πολύ. Οπότε για πολλούς και 3 εκατοστάρικα είναι πολλά. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα κινητό ε, φτάνει να έχει 1700 ή 1500 ή 1049 ευρώ με δώρο ρολόι, ότι επειδή το άλλο είναι, κάνει 3 εκατοστάρικα θα πρέπει να το λέμε φτηνό. Όχι. Αλλά δεδομένου, δεδομένης αυτής της κατάστασης, εντάξει ναι, θεωρείται ένα στη μεσοχαμηλή κατηγορία τιμής σήμερα το ATEX και όπως σας είπα, όπως πρέπει ε, με αυτά που κάνει. Λοιπόν, είδαμε μέσα το μενού, είδαμε πριν και το ωραίο 8.1 και το EMUI 8.2. Θα σας ξεκινήσω από τη μουσική, αφού τη βρήκα μπροστά μου, ε, 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 να σας πω ότι δεν έχει ένα καλό μεγάφωνο το ATEX, έχει ένα, σε χα... χαμηλής έντασης, μεγάφωνο και όχι τόσο ποιοτικό, μπουκωμένο. <μμήλωση> Παίζει λίγο... φασαρία στο τέρμα, ε! <μήλωση> όχι, δεν είναι, δεν είναι για να ακούς μουσική με, τα... με το ηχείο του ATEX. Εντάξει. <μήλωση> 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 Θα ακούσει ο δημιουργός του κομματιού το τραγούδι του μέσα από εδώ και θα πει παιδιά δεν το αναγνωρίζω. Αυτά σχετικά με το μεγάφωνο είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει πολύ. Πάμε μέσα να δούμε φωτογραφίες και άλλα. Ήμουνα πριν που τσέκαρα, α, έχω μείνει με το notch πάνω έτσι, να το αφήσω. Ε, να το αφήσω, πάντως έχει notch για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες του υπολογιστή σας και στο YouTube. Έχει στο έχει η συσκευή, το έχω αφήσει έτσι, ε, δεν πειράζει. Βλέπουμε και κάποια πράγματα από την οθόνη. Πάλι θα έλεγα μια οθόνη και ξεκίνησα... Να αυτό που σας έλεγα πριν, ότι... Μισό λεπτό. Έλα. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Για να σας έδειχνα καλύτερα. Ωραία, ξεδόλωσε λίγο εδώ πέρα που βγαίνει, άμα δείτε πάνω εδώ, λίγο υπάρχει ένα λικ μαύρο. Yeah. Μαύρο τώρα ή απλά η οθόνη από κάτω δεν πιάνει καλά πάνω στο notes, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, βλέπουμε και σας ξεκίνησα με το, με το μεγάφωνο που, ότι δεν είναι και πολύ ok. Θέλω να σας πω επίσης και για την οθόνη, η οθόνη δεν είναι άσχημη. Και παρότι, παρόλα αυτά που σας έλεγα και, και μαζί, μάλλον με αυτά που σας έλεγα στην αρχή, ότι έχει πάρει το certification από το TUV για να είναι εντάξει και ε, eye-friendly η οθόνη στο μάτι, με χαμηλό τον μπλε έντονο τόνο που υποτίθεται ότι ε, κουράζει και ενοχλεί το μάτι, ε, είναι μια καλή οθόνη. Ε, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή μου φαίνεται ορισμένε φορές όπως το στρίβω έτσι δεξιά-αριστερά, δεν είναι υπό όλες-όλες ακριβώς τις μοίρες, τις γωνίες θέασης, ε, πεντακάθαρη οθόνη. Λίγο δηλαδή μερικές φορές με ζαλίζει. Δεν ξέρω αν αυτή η ζελατίνα, σε πολλά, σε πολλά κινητά που έχουν έτσι ενσωματωμένη ζελατίνα πλαστικά πάνω, τη βγάζω και βλέπω διαφορά. Εδώ δεν το έχω κάνει. Αν, το πάρετε, αν πάρετε τη συσκευή, δοκιμάστε το κι αλλιώ και μετά βάλετε του π.χ. ένα τζαμάκι γιατί, γιατί θα καταστραφεί η ζελατίνα. Πάντω μου φαίνεται ότι παρότι είναι ωραία, είναι λαμπερή. Δείτε εδώ πέρα και τα νότς, πραγματικά έχει, ε, Συγγνώμη, τα bezel. Έχει πραγματικά μικρά bezel. Και εδώ κάτω ιδιαίτερα. Μπορείτε να το δείτε. Έχει πολύ πολύ μικρό bezel η συσκευή. Και στα πλάγια από εδώ και από εδώ και επάνω. Εντάξει, το έχει τώρα, έχει και το notch και πάνω είναι μικρό το bezel. Και εδώ να πω ότι σύμφωνα με τις σημειώσεις μου, η Honor λέει ότι η επιφάνεια της οθόνης μπροστά ε, καλύπτει το 91% της πρόσωψης. Δηλαδή, πολλή πληροφορία σε όσο το δυνατόν, και μάλιστα το κάνει compare με κινητά που έχουν οθόνη 5,5 on, ότι δηλαδή σε ένα πακέτο πενταμισάρι Μισαριού ε, smartphone, ε, μπορεί να έχει καταφέρει με, το, με τα μικρά bezel να έχει 6,5 ίντσες, μία ίντσα παραπάνω. Αλλά σα λέω ότι λίγο δεν ξέρω. Μερικέ φορέ αισθάνομαι ότι με κουράζει. Ε, με ζαλίζει δηλαδή λίγο η οθόνη. Όχι ότι έχει άσχημα χρώματα, έχει πάρα πολύ ωραία και η γωνίε θέαση που έκανα μετά ένα τεστ βλέποντα και κάποια βίντεο και λέω ρε παιδί μου, άρα για να μου το κάνει αυτό στο, έτσι, στο ελάχιστα δεξιά αριστερά στις γωνίες εστίασης θα, θα, έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν έχει. Ε, ίσως και πάλι σας λέω ε, φταίει, η, ε, φταίει η, η, ζελατίνα. Να δηλαδή εδώ πέρα μια χαρά είναι. Μια χαρά. Εντάξει. Δεν έχει το, το φοβερό... Χάνει λίγο, εντάξει, λογικά, λογικό είναι να χάνει, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου σε σχέση που αυτό πίστευα ότι μπορεί να έχει. Αυτά σχετικά με οθόνη και μεγάφωνο και πάμε όμως τώρα παιδιά στα καλά καλά του πράγματος. Και αυτά τα πολύ καλά του πράγματος για... γιατί οκ okay, και η οθόνη και το... Εντάξει, μεγάφωνο, ναι ρε φίλε, ωραία, θα ακούς μουσική, δεν είναι ότι δεν θα ακούς, δεν θα ακούς καλά. Οθόνη έχει καλή, μου κάνει εκείνο το κλικ. Αλλά εκεί που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να πεις δύσκολη ή σε εισαγωγικά κακιά κουβέντα, είναι η οθόνη με το AI και με όλες τις ρυθμίσεις που μπορείτε να έχετε. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει φυσικά και αυτό που σας έλεγα σαν προρύθμιση. Θέλω να σας πω ότι η κάμερα του 8x είναι ίσως μία από τις καλύτερες κάμερες σε αυτή την κατηγορία τιμής. Αν δηλαδή θέλεις να βγάζεις πολύ καλές φωτογραφίες με ε, τη μηλιανική συσκευή στα, στα 3 εκατοστάρικα 8X αυτό είναι ξεκάθαρο έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ε, το AI δεν είναι marketing ε, trick ισχύει ε, στο 100% και ε, επίσης να σας πω ότι η συσκευή βγάζει και πολύ ωραίες φωτογραφίες σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού δηλαδή όταν υπάρχει ακόμα και σχεδόν, όχι, ναι, ελάχιστο φως, λιγοστό φως, η κάμερα του ATEX τραβάει φωτεινές φωτογραφίες σαν να νομίζεις ότι τις τράβηξες με περισσότερο φως τέλο πάντων και μπορείτε να δείτε εδώ στην πράγα, αυτή είναι μια φωτογραφία που είχα τραβήξει χωρίς κάποια αρρύθμιση, ενώ οι υπόλοιπε με το Night Mode μπορείτε να δείτε πόσο ωραίες φαίνεται σαν να είναι σούρουπο. Πήγα να πω μέρα και θα, με, θα, μου φωνάζατε. Και εδώ πάλι, όταν επέστρεφα από το αεροδρόμιο, στο, με, με, το αεροπλάνο από την Πράγα, δείτε κάτω στα πόδια που είναι σκοτεινό αυτό το κομμάτι ε, του, σε κάθε αεροπλάνο, πόσο φώτισε τις φωτογραφίες η κάμερα ε, του, του 8X. Εδώ εντάξει, ψόφιος με τη selfie από, επιστρέφοντας από, από Πράγα. Και εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες λεπτομέρειες σε κατά κάποιο τραπ, τρόπο μακροφωτογράφηση, Ναι, γιατί έχω κον, ε, ε, στρέψει πολύ κοντά την κάμερα πάνω στο αντικείμενο. Βλέπετε ότι είναι ένα χερούλι εξώπορτας, το οποίο έχει φθαρεί με το χρόνο. Βλέπετε πολύ ωραία την ανάλυση. Όπως και εδώ, εδώ δεν είναι με night mode, είναι μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού, τώρα 11 η ώρα το πρωί, με κλειστές κουρτίνες και χωρίς φως. Και κάποιες φωτογραφίες έξω. Μια χαρά. Αν δηλαδή κάτι πρέπει να κρατήσετε, εδώ είναι η, 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 η σημειώση που κρατάω εγώ για, το, για, το, για την κάθε συσκευή, αν κάτι πρέπει να κρατήσετε από το ATEX είναι η απόδοση της ε, κάμερας του. Και... Εδώ μπορούμε να δούμε. Αν βγάλουμε το AI, έχουμε και περισσότερες επιλογές για την ανάλυση. Διαφορετικά με το AI είναι κλειδωμένο στα 12 MP 4x3. Έλεγχος ήχου. Πορτρέτο, το οποίο κάνει το, το μποκέ πίσω, αν θέλετε ή όχι. Και μπροστά το ίδιο. Να το τώρα είναι το θόλωμα, περιμετρικά ή χωρί θόλωμα. Σα λέω και, το, και αυτό με τη νύχτα. Βέβαια, τώρα έχουμε φώτα εδώ πέρα. Στο οποίο πατά και τι κάνει. Με το που πατά, βλέπετε εδώ πέρα ότι ξεκινάει να λειτουργεί αντίστροφα. Την ώρα που λειτουργεί αντίστροφα, σα δείχνει. Να τι να βάλω εδώ. Να βάλω εδώ. Την ώρα που γυρνάει αντίστροφα, σα δείχνει πώ είναι Ανοίγει το διάφραγμα και παίρνει περισσότερο φως και σας δείχνει πώς θα βγει η φωτογραφία. Ξαναπατάτε πάνω και είναι η φωτογραφία που παίρνετε. Αυτή που βλέπετε στην οθόνη. Τώρα δεν ξέρω εδώ πέρα γιατί έχει φως. Το βλέπετε που παίρνει διάφορους τόνους. Από πολύ σκοτεινό μέχρι... Και όπου θέλετε πατάτε πάνω και αποθηκεύεται η φωτογραφία. Άρα δεν χρειάζεται εσεί να παίζετε με το διάφραγμα και το ISO τα κάνει μόνο του. Εντάξει, άμα θέλετε, okay, εγώ το έχω αφήσει στο ότο. Και άλλες επιλογές εδώ για το διάφραγμα. Σαν manual. Αυτά και σε ό,τι αφορά την κάμερα της συσκευής. Μιλήσαμε για ήχο, είδαμε κάποιες φωτογραφίες, βιντεάκια. Για να δω, θα τα θα παίξουν από εδώ. Ωραία, παίζουν. Πάμε να τσεκάρουμε. από εδώ ήχος, φωτεινότητα. Εντάξει, χορταστική οθόνη, εξάμισάρα, 6.5 μισό και το μέγεθος, οκ τουλάχιστον στα χέρια μου, αν έχετε δει και άλλα βίντεο, μπορείτε να δείτε πώς τη χωράει η παλάμη μου. Να βάλουμε και το Spiderman αυτό. Άντε για. Αυτά λοιπόν παιδιά, στα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, αν όχι όλα, αυτά που ένας τελικός χρήστης θέλει και ρωτάει πριν αγοράσει μια συσκευή για το αν είναι καλά, η οθόνη, η κάμερα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας η οποία είναι ok, ε, είναι... τώρα να σα πω την αλήθεια δεν έχω δώσει ε, κατά τη διάρκεια των δοκιμών μου και μεγάλη σημασία στο αν κρατάει πολύ ή λίγο. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι κρατάει και αρκετά, για να μην με έχει κάνει να το έχω σημειώσει υποσυνείδητα. Άρα φαίνεται ότι είναι ok. Ε, δεν έχω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν, που δεν γνωρίζω. Πάντως, εντάξει, κλασικά, ε, 3.750 μιλιαμπερόρια, μια μέρα γεμάτη, δεν έχει να ψάχνεσαι στο τέλος της βραδιάς για να φορτίσει το κινητό. Τώρα που το πιάνω και εδώ, ούτε βλέπω να ζεσταίνεται, μου έδωσε μια τέτοια εντύπωση αλλά δεν ισχύει. Λίγο λίγο ίσως εδώ πέρα, αλλά μπορεί να είναι επειδή το κράταγα κιόλα. Honor 8X λοιπόν, αυτό είναι και πάμε να κλείσουμε μαζί με τον επίλογο. Φύγαμε! Αυτό είναι λοιπόν παιδιά το Honor 8X, αυτό το καταπληκτικό κόκκινο χρώμα που δεν θα βρείτε στην ελληνική αγορά. Ε, ήταν όμως ωραίο και το μπλε, θυμάμαι στην πράγα, και το μαύρο με αυτή τη διχρωμία εδώ πάνω. Το ίδιο και στο κόκκινο που έχω και στο μπλε και το μαύρο που πωλείται. Ε, όπως σας είπα το φέρνει αποκλειστικά ο Γερμανός με τιμή 299 ευρώ. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση ότι τέτοιες συσκευές ε, καλό θα είναι να μην εγκλωβίζονται σε έναν μόνο retailer ε, γιατί πραγματικά είναι μια συσκευή που αξίζει. Και κάποιο που μπορεί να έχει μια δωροεπιταγή ή μια επιδότηση σε κάποια άλλη εταιρεία ή κατάστημα ε, χάνει την ευκαιρία να, αφού βέβαια το δει και μόνος του και του αρέσει, να πάει να το τσιμπήσει. Anyway, ε, τι κρατάω από τη συσκευή. Κρατάω την πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Κρατάω την πάρα πολύ καλή κάμερα σε αυτή την κατηγορία τιμής. Ε, νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συσκευή. Έβγα... Έχει τα θεματάκια του, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, στο μεγάφωνο το ακούσατε και μόνοι σα. Νομίζω εκεί πέρα δεν χωράει αμφιβολία. Στην οθόνη, κάποιο μπορεί να πει ότι εγώ κόστα αυτό που λε, δεν το παρατήρησα. Εμένα κάτι μου βγάζει. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το crystal clear, το wow. Να μου πει η κατηγορία τιμή είναι ok. Έχει μεγάλη ανάλυση η οθόνη. Άμα βγάλει τη ζαλατίνα, μπορεί ίσω να βελτιωθεί αυτό που λίγο. Αλλά μου φαίνεται μερικέ φορέ έτσι όπω την κοιτάω ότι λίγο με ζαλίζει. Ε, όταν, το, όταν το κουνάω, δηλαδή Προ Θεού δεν λέω ότι αν το αγοράσετε και το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα, που θα το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα για να το αγοράσετε, ότι θα βλέπετε αστεράκια. Απλά τώρα μιλάμε για τη λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια και όσο φίλο οτιδήποτε βλέπω, πείτε με παράξενο ή οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε βλέπω σε οποιαδήποτε συσκευή, κάθομαι και σα το λέω. Techblog.gr, αυτό είναι το Onorex. ATEX, πηγαίνετε ρίξτε του μια ματιά, μια καλή συσκευή, με πολύ καλή κάμερα, ωραία οθόνη, μεγάλη οθόνη, μικρά bezel, ε, μεγάλη μπαταρία που σας είπα ότι δεν ξέρω πόσο κρατάει, <σκυρίζει> face unlock, ε, δακτυλικό αποτύπωμα, 6.5 οθόνη με ψ, υψηλή ανάλυση, Kirin 710, έχει και κάποια games μέσα που δεν σας έδειξα, τα περισσότερα demo είναι, ok, και αυτά. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, bye bye.